Τώρα θέλω να μου πεις καταρχάς πώς έγινε η κίνηση σε όλο αυτό, πώς έγινε το ξεκίνημα, που μόλις είχες κάνει μια μεγάλη επιτυχία, αν δεν κάνω λάθος, είχες κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σπάθης, 7 Μαρτίου, και μετά ξαφνικά μας είπαν ότι πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Πολύ σωστά. Μόλις είχαμε κάνει το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο εδώ στην Αθήνα. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί μας έδωσε τους βαθμούς που χρειαζόμασταν για να είμαστε ένα βήμα πριν το Τόκιο. Δηλαδή, είμαστε με το ένα πόδι σχεδόν εκεί. Ξαφνικά, με το που τελείωσαν οι αγώνες, γιατί κράτησαν και Σάββατο και Κυριακή, γιατί παίξαμε ομαδικά, πήρα 2 μέρες ξεκούραση και για να φορτίσω τις μπαταρίες μου και να γυρίσουμε πίσω κανονικά στη ροή μας και στις προπονήσεις μας. Γιατί μετά από 2 εβδομάδες ήταν το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο θα κλείνει και την πρόκρισή μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ξαφνικά βρισκόμαστε μέσα στα σπίτια μας, χωρίς προπόνηση, χωρίς καθόλου αγώνες. Και όλο αυτό για εμάς αθλητές, και πόσο μάλλον για μένα, το οποίο ήμουν τόσο κοντά, ήταν κάτι πολύ στενάχωρο. Πού δυσκολεύτηκες έτσι περισσότερο? Καταρχάς, άλλαξε τελείως η καθημερινότητά μου, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο γυμναστική κάνεις στο σπίτι, όσο και προσπαθείς να κρατήσεις το σώμα σε μια φυσική κατάσταση. Είναι η ροή της καθημερινότητάς σου. Δηλαδή, έχεις συνηθίσει μια καθημερινότητα. Κοιμάσαι συγκεκριμένες ώρες, τα γεύματά σου είναι συγκεκριμένα, οι προπονήσεις σου είναι το ίδιο. Και προσαρμόζεσαι πάνω σε αυτό. Και ξαφνικά όλα αυτά αλλάζουν. Πάντως, εσύ συνεχίζεις και προπονείσαι και στο σπίτι, στη καθημερινή βάση. Πες μας λίγο έτσι ένα 24ωρο, πώς είναι? Ναι, σε συνεννόηση με τον προπονητή μου, τον Θανάση τον Δελενίκα, είμαστε καθημερινή επαφή. Εντάξει, το πρόγραμμά μου είναι πολύ πιο χαλαρό από όταν έκανα προπόνηση. Και μου στέλνει το πρόγραμμά μου. Δηλαδή, σήμερα θα πας για τρέξιμο, θα τρέχεις τόσα λεπτά σε αυτή την ταχύτητα. Θέλω να ανεβάσω τόσους παλμούς. Όταν γυρίζω σπίτι, στρώμα κάτω στο πάτωμα, ασκησούλες, κοιλιακούς, μερικά καθίσματα, βάρη, άσκηση ξυφασκίας, αλλά μέχρι εκεί. Πες μας λίγο και για το αγώνισμα το δικό σου, επειδή δεν είναι τόσο έτσι γνωστό στον κόσμο, δεν είναι τα 100 μέτρα στο στίβο, ας πούμε. Ναι, στην ξυφασκία υπάρχουν 3 όπλα, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι. Υπάρχει το ξύφος ασκήσεως, το ξύφος μονομαχίας και η σπάθη. Εγώ κάνω σπάθη. Έχει να κάνει με τους κανόνες που παίζεται κάθε σπαθή και την έγκυρη επιφάνεια που αλλάζει. Για παράδειγμα, το δικό μου όπλο, για να πάρεις πόντο, πρέπει να βρεις από τη μέση και πάνω. Όπου ακουμπείς από τη μέση και πάνω. Στα άλλα 2 όπλα αλλάζουν η έγκυρη επιφάνεια. Στο φλερέ, πρέπει να βρεις μόνο στο στήθος και στο λαιμό, ενώ στο ΕΠΕ, που είναι το άλλο σπαθί, μπορείς να βρεις παντού στο σώμα για να πάρεις πόντο. Μας πεις και λίγο τις σκέψεις σου στο άκουσμα της αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων. Όταν το έμαθα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Μην λέμε ψέματα. Όλοι φαντάζομαι, γιατί είναι κάτι το οποίο ονειρευόμουν από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή, πέρασαν οι μήνες πολύ δύσκολα, με πολύ, πολύ ζόρικες στιγμές για μένα. Κάθε φορά έλεγα, Ελλαδόρα, έχει μείνει λίγο, λίγοι μήνες ακόμα, θα τα καταφέρουμε, θα πάμε. Και ξαφνικά τώρα που ήμασταν ένα βήμα πριν πάμε, δηλαδή σχεδόν το είχαμε κλειδώσει, έρχεται το συγκεκριμένο περιστατικό και ξέρω ότι πρέπει να πάρω στην πλάτη μου άλλον ένα χρόνο. Βέβαια, μετά σκέφτεσαι ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα, είναι κάτι επικίνδυνο. Ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει για όλους μας. Δεν μπορούσαμε να ρισκάρουμε την υγεία τόσων αθλητών και ήταν η καλύτερη απόφαση που μπορούσαν να πάρουν. Επίσης, άλλη μια σκέψη που έτσι λίγο με παρηγορεί είναι ότι συνέβη τώρα, σε εμάς, στη δική μας γενιά, στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, έχουμε ίντερνετ, έχουμε τόσες δραστηριότητες, τόσες επιλογές να κάνουμε στο σπίτι μας. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή αν το ίδιο περιστατικό συνέβαινε πριν 20-30 χρόνια, τι θα γινόταν. Δηλαδή, προσπαθώ να δω το αισιόδοξο κομμάτι. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις και ένα χορηγό δίπλα σου ακόμη και αυτή τη στιγμή? Θα βλέπουμε και σε διάφορα βίντεο με την Βιβλίν, η οποία συνεχίζει να σε στηρίζει για να πετύχεις τους στόχους και τα όνειρά σου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως έχω ξαναπεί, με την Πιγουίν η σχέση που έχουμε δεν είναι καθαρά επαγγελματική. Επίσης, για τους αθλητές, όσο περίεργο και να ακούγεται, δεν έχει να κάνει μόνο το χρηματικό κομμάτι που παίρνουν από τους χορηγούς τους. Όταν ξέρεις ότι έχεις έναν χορηγό που σε υποστηρίζει γενικά σε όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή πώς είσαι ψυχολογικά, τι κάνεις με την προπόνησή σου, αν χρειάζεσαι κάπου βοήθεια. Αυτό για εμάς τους αθλητές είναι ένα κομμάτι που μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο boost για να συνεχίσουμε. Και έχεις κάποιο μήνυμα έτσι να στείλεις για το μέλλον του αθλητισμού σε αθλητές που βλέπουν τη συνέντευξη και σε όλο τον κόσμο? Το μόνο που θέλω να πω είναι να κάνουμε υπομονή, ότι θα ξαναγυρίσουμε σύντομα στην κανονικότητά μας και θα ξανά είμαστε πάλι σε θέση να κυνηγήσουμε όλη τα όνειρά μας, είτε είναι αθλητές είτε μη.